Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου του 2023. Με βάση μία παράδοση λατινογενή, δυτικό τροπή, σήμερα είναι η μέρα των ερωτευμένων. Όσοι ερωτευμένοι λοιπόν, χρόνια πολλά. Επειδή δέχομαι και ορισμένες παρατηρήσεις από φίλους και μου λένε ότι έχει ξεχυλωθεί το θέμα της Ουκρανίας, βαρέθηκε ο κόσμος να τα ακούει. Είδατε λοιπόν, έρχεται η στιγμή που συνηθίζουμε και τον πόλεμο. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε. Το Μπρίγκελ, μια δεξαμενή σκέψη βελγική, αν δεν κάνω λάθος, δημοσίευσε μια μελέτη για το τι πληρώσαμε από τότε που ξεκίνησε ο ενεργειακός πόλεμος. Ξεκίνησε πριν την εισβολή της Ρωσίας. Από τότε που οι ΗΠΑ έκαναν δήλωναν την αντίθεσή τους στη λειτουργία των αγωγών Nord Stream 1 και 2, μέχρι που στο τέλος αυτοί ανατινάχθηκαν. Και εκεί εντοπίζεται στην μελέτη αυτή του Seymour Hersh, αν χτυπήσετε βρείτε, είναι μεγάλη, έχει απίστευτα πράγματα, ο άνθρωπος δούλεψε 3-4 μήνες πάνω σε αυτήν. Ένα από αυτά που υπάρχει είναι το εξής, ότι το TNT το έβαναν, λέει, οι Αμερικανοί βατραχάνθρωποι και την ανατίναξη την έκαναν Νορβηγοί. Έβαλαν δηλαδή οι Αμερικανοί και τους Νορβηγούς στο κόλπο. Γιατί? Διότι είχαν, λέει, δικά τους συμφέροντα. Τι συμφέροντα? Να πουλήσουν ακριβά τα δικά τους αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δηλαδή, ακούστε τώρα, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι είμαστε σύμμαχοι, ανατινάζονται αγωγοί για να πληρώσουν οι χώρες της Ευρώπης, λέει, πλήρωσαν από τότε που άρχισε αυτός ο πόλεμος ο ενεργειακός, νομίζω 870 δισεκατομμύρια ευρώ. Φυσικά δεν αναφέρεται πόσα είναι τα παραπάνω από αυτά, δηλαδή ούτως ή άλλως θα πλήρωναν και όταν οι τιμές ήταν χαμηλά. Και η Ελλάδα, λέει, είναι στην 8η θέση, νομίζω, με 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για απίστευτα λεφτά. Γιατί? Για να κερδίσουν κάποιοι. Οι ΗΠΑ και η Νορβηγία. Η οποία μετά στο ΝΑΤΟ, λέει, είμαστε σύμμαχοι με εμάς που μας έβαλε να πληρώσουμε. Και όχι μόνο αυτό, έκαναν την πάπια και οι Σουηδοί και οι Φινλανδοί όταν μετά έκαναν τις έρευνες, γιατί στη δική τους ΑΟΣ έγινε το έγκλημα. Εκεί λοιπόν, επειδή βρήκαν στοιχεία, έκαναν την πάπια. Γιατί? Πήγα στη Σουηδία και μου είπε εκεί, οι διπλωμάτες μου είπαν, τους κάλεσαν στο Υπουργείο Εξωτερικών και πήγαν με τις γούνες και τα παλτό τους. Κρύωναν, διότι έβαλαν και στη Σουηδία ζήτημα, υπήρχε θέμα οικονομίας και ήταν... Λοιπόν, άρα αυτός ο πόλεμος δημιουργεί έναν καινούριο κόσμο. Δεν θα αναφέρουμε, ρε παιδιά, τι γίνεται στον πόλεμο αυτόν. Δεν γίνεται να μην αναφέρουμε. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποιοι βαριούνται, θέλουν ποικιλία, θέλουν άλλα πράγματα, αλλά πρέπει να τα πούμε. Πρέπει να τα λέμε. Τα δύο πρώτα θέματα θα είναι στον πόλεμο. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Washington Post. Ήδη έχουμε πει ότι η διαρροή της πηγής που επικαλείται ο Hersh, ότι είναι βαθύ αμερικανικό κράτος. Και είναι αδύνατον ένα άτομο που είχε αυτές τις πληροφορίες να πάει να μιλήσει με ένα δημοσιογράφο χωρίς πίσω του να έχει μια πολιτική στήριξη κάποιου συστήματος. Είτε σύστημα μέσα από το αμερικανικό βαθύ κράτος, είτε από τους Ρεπουμπλικάνους, είτε από την ίδια κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Biden. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν ζητήματα. Εντάξει, κάποιοι οικονόμησαν, θα δείτε μετά, έχουμε και άλλοι οικονόμησαν και άλλοι οικονόμησαν με άλλα ζητήματα. Και φαίνεται ότι τους έπιασαν και στα πράσα, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα εμβόλια της Pfizer. Είναι ένα από τα θέματά μας. Λοιπόν, άρα εδώ υπάρχει ένας πόλεμος λοιπόν που φαίνεται ότι και στις ΗΠΑ υπάρχουν άλλες φωνές. Ποιες είναι αυτές οι φωνές? Washington Post. Πάμε λοιπόν. Υπάρχουν, λέει, παράγοντες στις ΗΠΑ που παροτρύνουν την Ουκρανία να παρατήσουν τον Μπαχμούτ, διότι είναι χωρίς νόημα να το υπερασπίζονται, να αποσύρουν στρατεύματα, να τα βάλουν σε άλλες περιοχές από τις οποίες μπορούν με αυτά τα στρατεύματα. Είχε, λέει, 40.000 στρατό εκεί.
με αυτά τα στρατεύματα να κάνουν αντιπιθέσεις, να καταλάβουν εδάφη και μετά να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχοντας απελευθερώσει εδάφη. Σαφές μήνυμα ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και ότι όλα θα κρυθούν την ερχόμενη άνοιξη, στέλνουν στο Κίεβο η ΗΠΑ, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η Δύση δεν θα μπορεί να στηρίζει επαόριστον τους Ουκρανούς. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, η Washington προσπαθεί να μεταφέρει στο Κίεβο το μήνυμα ότι οι στρατιωτικές συγκρούσεις βρίσκονται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή και ευελπιστεί ότι με την παράδοση των νέων δυτικών όπλων οι Ουκρανοί θα καταφέρουν να αλλάξουν τις ισορροπίες στο στρατιωτικό μέτωπο. Εισαγωγικά, σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιούν οι Αμερικανοί, θα είναι πιο δύσκολο να παρέχεται στην Ουκρανία το ίδιο μέγεθος στρατιωτικής βοήθειας λόγω αφενός της αντίθεσης των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο και αφετέρου των διαφορετικών απόψεων και συναισθημάτων που υπάρχουν σε πολλούς Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ. Ένα μήνυμα ξεκάθαρο. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε το μήνυμα ότι δεν μπορούμε να τους στηρίζουμε επαόριστον, ανέφερε μιλώντας στην Ουάσιγκτον κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος, παρακαλώ, αξιωματούχος. Όπως λέει, η κυβέρνηση Biden πιστεύει σοβαρά ότι στο μέλλον θα είναι δύσκολο να λάβει από το Κογκρέσο την απαραίτητη έγκριση προκειμένου να παράσχει στην Ουκρανία το ίδιο μέγεθος στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας όπως έκανε μέχρι τώρα. Σύμφωνα πάντα με την Αμερικανική εφημερίδα, η κυβέρνηση Biden εκτιμά ότι η κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία θα έρθει την Άνοιξη. Είναι τότε που εκτιμάται ότι η Ρωσία θα εξαπολύσει τη νέα της επίθεση. Εκεί θα φανεί εάν η Ουκρανία θα είναι σε θέση να απαντήσει με μια δική της αντεπίθεση για την ανάκτηση χαμένων εδαφών. Αμερικανοί στρατιωτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι δεν θα ήταν ρεαλιστικό για την Ουκρανία να επιχειρήσει μια αντεπίθεση και την ίδια στιγμή να δίνει σκληρές μάχες για να κρατήσει τον Μπαχμούτ. Το είπα την αρχή. Πάρτε στρατό από εκεί, σε εκεί που είναι ευάλωτος ο Ρώσος, η Ρωσία, κάντε αντεπίθεση, πάρτε εδάφη για να είστε ισχυροί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πάντως, παρά τις αμερικανικές προτροπές, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αποδίδει μεγάλη σημασία σε αυτή την πόλη και πιστεύει ότι η τυχόν απώλειά της θα πλήξει το ηθικό των Ουκρανών στρατιωτών. Αμερικανοί αξιωματούχοι συστήνουν στο Κίεβο να μην πολεμάει εκεί όπου στέλνει στρατό η Ρωσία, διότι αυτό θα λειτουργήσει τελικά υπέρ της Ρωσίας και το καλούν να οργανώσει την αρνή του επίθεση. Επισημαίνουν μάλιστα πως ακόμα και αν οι Ουκρανοί χάσουν τον Μπαχμούτ, αυτό δεν θα οδηγήσει σε καμιά σημαντική αλλαγή στο πεδίο της μάχης. Θα χάσουν μια πόλη, αλλά δεν θα κερδίσουν κάτι σημαντικό οι Ρώσοι. Επιπλέον το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι Αμερικανοί επισημαίνουν στους Ουκρανούς πως τα σχέδια για ανακατάληψη της Ταυρίδας, της Κρυμαίας δηλαδή, κάθε άλλο παρά ρεαλιστικά είναι. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο Ουκρανικός στρατός δεν διαθέτει τις απαραίτητες δυνάμεις και μέσα για να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Υπό αυτά τα δεδομένα, το σχέδιο των Αμερικανών είναι να οθήσουν την Ουκρανία να προσπαθήσει να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη τους επόμενους μήνες και κατόπιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Κατά την Ουάσιγκτον, το αισιόδοξο σενάριο είναι οι διαπραγματεύσεις να γίνουν ως τα τέλη του 2023. Τι σημαίνει αυτό? Τους δίνουν μήνυμα. Ως τότε θα σας στηρίζουμε. Μετά, όμως προσέξτε, το σημαντικό στο τέλος είναι. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που διατυπώνουν σοβαρές επιφυλάξεις, οι οποίοι και ανησυχούν ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος της Ουκρανίας και ότι οι Ρώσοι την ερχόμενη άνοιξη θα επιχειρήσουν τη δική τους αντεπίθεση ποντάροντας την αύξηση του ρυθμού της στρατιωτικής επιχείρησης. Τέλος, σύμφωνα με την Washington Post, την ερχόμενη εβδομάδα οι ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσουν ένα ακόμα πιο μεγάλο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά λοιπόν το πρώτο μας θέμα. Να πούμε ότι εκεί συνεχίζεται η περικύκλωση του Μπαχμούτ, κατά τα άλλα υπάρχει στατικότητα, ίσα ίσα στο Βουλεντάρ έχουν υποχωρήσει λίγο οι Ρώσοι, σε κάποιες όμως άλλες περιοχές έχουν εδαφικά κέρδη, επειδή κάποιος λέει ότι είναι στασιμότητα αυτό, ναι είναι στασιμότητα. Το να κερδίσεις 2 χιλιόμετρα σε ένα μέτωπο 1.300 χιλιόμετρων
να πας 2 χιλιόμετρα μπροστά, αυτά είναι στασιμότητα. Δεν υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στα μέτωπα. Για το μέγεθος του μετόπου, για το μέγεθος της επιχειρήσης, αυτά τα κέρδη των Ρώσων είναι μικρά κατά την άποψή μου. Το παιχνίδι θα παιχτεί στην αντεπίθεση της Ουκρανίας, που επαναλαμβάνω, αν σχεδίαζα εγώ, θα χτύπαγα στο νότο Ζαπορίζια Μπερντιάνσκ, να σπάσει στο μέτωπο της άμυνας των Ρώσων, να ακουμπήσει στην μεώτιδα λίμνη την Αζοφική θάλασσα και να αποκόψει την εδαφική συνέχεια και του μετόπου αλλά και της νότιας Ρωσίας του, του Ροστόφ, ποια είναι, ναι, του Ροστόφ, να, με την Κρυμαία, με την Ταυρίδα. Αυτό είναι όλο το θέμα. Αν αυτές θα είναι σημαντικές εξελίξεις, όχι πήραμε 2 χιλιόμετρα μέτωπο, αυτό, στο μέτωπο προχωρεί, προελάσαμε 2, αυτά είναι στασιμότητα. Λοιπόν, αυτά με την, Ουκρανία, απλά να πούμε ότι σήμερα την ώρα που μιλάμε είναι η σύνοδος της ομάδας επαφής των χωρών της ομάδας επαφής για την Ουκρανία στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να ξεφύγει, αν και υπάρχουν οι τηλεφωνικές γραμμές, τα κόκκινα τηλέφωνα λειτουργούν για να μην γίνει κανένα λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε εδώ τι λέει. Η Ρωσία λέει ότι το ΝΑΤΟ είναι εχθρός και ότι εμπλέκεται στον πόλεμο. Απ' την άλλη μεριά το ΝΑΤΟ απαντάει, δεν είμαστε μέρος της σύγκρουσης, αλλά υποστηρίζουμε την Ουκρανία γιατί έχουμε τέτοιο δικαίωμα χωρίς να εμπλεκόμαστε στον πόλεμο, λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στο μέτωπο της Ουκρανίας, στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς τη στιγμή που η Δύση δεσμεύεται να παράσχει κάθε δυνατή στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο, σήμερα στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ είπαμε, προκειμένου να εξαπολύσει την αντεπίθεσή του την άνοιξη, η Ρωσία υποστηρίζει ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας εχθρικός προς αυτήν οργανισμός, ο οποίος εμπλέκεται ξεκάθαρα όλο ένα και περισσότερο μέρα με τη μέρα στις στρατιωτικές συγκρούσεις στα μέτωπα της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ είναι ένας εχθρικός οργανισμός. Κάνει ό,τι μπορεί για να καταστήσει την εμπλοκή του στη σύγκρουση όσο πιο ξεκάθαρη γίνεται, ανέφερε σε σημερινές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Επιπλέον, ο Ρώσος αξιωματούχος αναφέρθηκε και στη συμμετοχή ξένων μισθοφόρων στο πλευρό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σημειώνοντας ότι η παρουσία τους δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα όσον αφορά την έκβαση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι ικανή η στρατολόγηση ξένων μισθοφόρων από το Κίεβο να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων, ρωτάει. Όχι, απαντάει. Δεν είναι ικανή. Επαναλαμβάνομαι για μία ακόμα φορά. Η παρουσία τους θα επηρεάσει την κατάσταση, καθώς θα επιφέρει περισσότερα δεινά για τον Ουκρανικό λαό. Όμως δεν θα αλλάξει την πορεία της στρατιωτικής επιχείρησης, υποστήριξε ο Πεσκόφ, αναφέροντας ότι δεν είναι μυστικό. Λέει, οι στρατιώτες μας στο μέτωπο ακούνε. Διότι όντως μερικές φορές τα μέτωπα είναι κοντά του, ακούνε, λέει, να μιλάνε γλώσσες που δεν είναι ούτε ρώσικα ούτε ουκρανικά. Ξένες γλώσσες δηλαδή. Και αυτό συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό. Τι απαντάει το ΝΑΤΟ? Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Στόλτεμπεργκ, επισήμανε για ακόμα μία φορά ότι το ΝΑΤΟ δεν θεωρεί πως συμμετέχει στις συγκρούσεις και ότι απλά προμηθεύει και θα συνεχίσει να προμηθεύει με όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό την Ουκρανία. Ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αποτελούν μέρος της σύγκρουσης. Παρέχουμε υποστήριξη στην Ουκρανία, η οποία αμήνεται. Έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της και έχουμε δικαίωμα να βοηθήσουμε την Ουκρανία. Όπως έχουμε δικαίωμα να βοηθήσουμε και την Κύπρο, η οποία κατέχεται εδώ και σχεδόν 50 χρόνια από τουρκικά στρατεύματα. Αυτό δεν το είπε. Εγώ απλά θεώρησα ότι θα μπορούσε να το πει, εάν όντως το πρόβλημα ήταν να βοηθήσει τον ΝΑΤΟ μια χώρα κατεχόμενη από μια ξένη δύναμη. Αλλά δεν το λέει εκεί στην Κύπρο, το λέει μόνο στην Ουκρανία, γιατί εκεί είναι τα στρατηγικά συμφέροντα. Και η Κύπρος να υποφέρει κάτω από την πότα των Τουρκοναζί τόσα χρόνια. Και να μην κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν όλοι, έτσι. Δεν αποτελούμε μέρος της σύγκρουσης, αλλά υποστηρίζουμε την Ουκρανία, τόνισε ο Στόλτεμπεργκ, εν ώψη της συνάντησης των Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, αλλά και της Διεθνούς Ομάδας για την Ουκρανία στην ατοϊκή βάση Ραμστάιν στη Γερμανία.
Σύμφωνα με τον Στόλτεμπεργκ, εδώ υπάρχει κάτι σημαντικό, προσέξτε. Λόγω της αλλαγής της πορείας του πολέμου, έχει αλλάξει και ο οπλισμός που οι Δύσεις στέλνουν στην Ουκρανία. Λέει επιλέξει. Στην αρχή ήταν σημαντικό να παρέχονται ελαφρά αντιαρματικά όπλα. Μετά προηγμένα συστήματα πυροβολικού, μετά έγινε φανερό ότι χρειάζονται προηγμένες αεράμινες και τώρα βαριά όπλα, άρματα δηλαδή. Αναφέροντας ότι η στρατιωτική σύγκρουση δεν άργησε το Φεβρουάριο του 2022, αλλά το 2014, όταν και το ΝΑΤΟ από τότε άρχισε να βοηθά την Ουκρανία. Τώρα αυτό γιατί το αποκαλύπτει, το συμφέρει? Τέλος πάντων, διότι έτσι δίνει άλοθη στον Πούτιν να πει να γι' αυτό μπήκα. Επειδή από τότε εμπλέκεστε, χτυπάτε τους Ρώσους της Ανατολικής Ουκρανίας, δεν υπάρχουν Ρωσόφωνες, αυτά είναι παραμύθια. Ρώσοι είναι οι άνθρωποι. 11 εκατομμύρια Ρώσοι. Χτυπάτε εσείς με ανατολικά όπλα τους Ρώσους στην Ανατολική Ουκρανία, κινδυνεύουν και μπήκα να τους προστατεύσω. Δεν λέω ότι αυτό είναι νομιμοποίηση. Λέω ότι με αυτό που λέει ο Στόλτεμπεργκ θα δώσει πάσα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Bloomberg, κατά τη σημερινή του συναδρίαση οι Υπουργοί Άμυνας και Στρατιωτικοί Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ θα εξετάσουν ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει την ταυτόχρονη παρουσία των ατοικών δυνάμεων σε διάφορες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι εκτός του τομέα ευθύνης του, έξω από δηλαδή από τις χώρες του ΝΑΤΟ. Όπως αναφέρεται, το μυστικό σχέδιο του ΝΑΤΟ θα προβλέπει πιθανά σχέδια δράσης σε περίπτωση συμμετοχής των κρατών μελών σε μια υψηλής έντασης σύγκρουση με βάση το άρθρο 5 της Συμμαχίας, αλλά και σε παράλληλες συγκρούσεις που είναι εκτός της ζώνης ευθύνης της Συμμαχίας. Επιπλέον, το έγγραφο αυτό θα προβλέπει και συγκεκριμένες απαιτήσεις για στρατιωτικές επιδύσεις των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, ενώ αναφέρεται ότι θα ζητά από τις χώρες να κατευθύνουν αυτές τις επενδύσεις στους τομείς των τεθωρακισμένων, της αεράμινας και της αντιπυραυλικής άμυνας, αλλά και στον ψηφιακό εξυγχρονισμό των κρατών μελών της Συμμαχίας. Θα δοθούν στρατηγικές κατευθύνσεις δηλαδή στα κράτη-μέλη προς τα που να δώσουν βαρύτητα στην αμυντική βιομηχανία. Είπαμε ποιες είναι οι γραμμές: αεράμινα, τεθωρακισμένα, υψηλή τεχνολογία, drones, για να έχει πλέον το ΝΑΤΟ, όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ να έχουν μία ομοιοτυπία τουλάχιστον στα ζητήματα που δίνεται βαρύτητα και στα οπλικά συστήματα που θα παράγονται το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, κάποιος άλλος φίλος είπε ότι δεν είναι σωστό που λέω ότι δεν έχουν επιδόσεις, υψηλές επιδόσεις οι δυνάμεις των Ρώσων και ότι είναι λάθος να λέω ότι μόνο η Βάγνερ και η Τσετσένη, λέει ότι οι Τσετσένοι μόνο λίγοι πολεμούν. Δεν είναι έτσι. Έχουμε στοιχεία. Έχουμε στοιχεία. Και δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν επίλεκτες μονάδες του Ρωσικού στρατού που έχουν πολεμήσει με επιτυχία. Σε γενικές γραμμές όμως, ο στρατός Ξηράς μετράει της Ρωσίας, μετράει τεράστιες αποτυχίες. Τα έχω δει με τα μάτια μου. Πήγα να κάνω διβίαιη διάβαση ποταμού, δεν είχαν, με τα μάτια μου εννοώ, φωτογραφίες. Δεν είχαν αντιαεροπορική κάλυψη, ήρθαν οι άλλοι, τους τσάκισαν, χτύπησαν τις σχεδίες που ήταν να περάσουν τη βίαιη διάβαση ποταμού. Καταστράφηκε τώρα, δεν ξέρω, ένα-δύο τάγματα εκεί. Αυτό έγιναν σε πολλές άλλες. Έβλεπα φάλαγγες να πηγαίνουν χωρίς αντιαεροπορική κάλυψη, ερχόταν οι άλλοι, τους τσάκιζαν. Πολλά τέτοια. Πολλά κενά. Δεν επιτρέπονται αυτά σε σύγχρονους στρατούς. Δεν επιτρέπονται. Θυσιάστηκαν άνθρωποι έτσι. Είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. Δεν με νοιάζει. Τεχνοκρατικά μιλάμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. 19. Λοιπόν, είπαμε χθες ότι η πρόεδρος της Μολδαβίας κάλεσε, κατήγγειλε στην ουσία, πρώτα προηγήθηκε ο Ζελένσκι, στη συνέχεια η πρόεδρος της Μολδαβίας κατήγγειλε τη Ρωσία ότι έχει ένα σχέδιο δημιουργίας να αποσταθεροποιήσει την Μολδαβία και αυτό θα γίνει με Σέρβους, Μαυροβούνιους, Λευκορώσους, Ρώσους που θα μπουν στην Μολδαβία και θα αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. Εννοώντας ότι και οι διαδηλώσεις που γίνονται από την αντιπολίτευση ότι είναι υποκινούμενες και χρηματοδοτούμενες από τη Ρωσία. Σήμερα το πράγμα επεκτάθηκε. Προσέξτε.
να αποχωρήσουν ειρηνικά τα ρωσικά στρατεύματα από την Υπερδνειστερία. Ζήτησε η αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών της Μολδαβίας Νίκου Ποπέσκου. Και αυτή η γυναίκα. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι γυναίκα. Η πρώην πρωθυπουργός γυναίκα, εδώ βλέπουμε η αναπληρωτής και υπουργός εξωτερικών Μολδαβίας και αυτή η γυναίκα. Σύμφωνα με την Ποπέσκου, η κυβέρνηση της Μολδαβίας επιμένει στη διαδικασία ειρηνικής ενοποίησης της χώρας μέσω του διαλόγου και των συνομιλιών. Είπε, κύριος στόχος της εξωτερικής μας πολιτικής είναι η αποχώρηση του ρωσικού στρατού και όλων των όπλων που βρίσκονται παράνομα στο έδαφος μας. Σε αυτό το θέμα είμαστε σταθερά προσιλωμένοι σε αποκλειστικά ειρηνικές μεθόδους, είπε η Ποπέσκου, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση της Μολδαβίας προσπαθεί να διατηρήσει ανοιχτό το διάλογο με τις αρχές της Υπερνηστερίας, επειδή το σχήμα 5-2, 5-2 είναι ένα σχήμα που λειτουργεί από το 1992, δηλαδή Μολδαβία, Υπερνηστερία, Ρωσία, Ουκρανία, ΟΑΣΕ 5, οι δύο παρατηρητές είναι η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ρυθμιστεί το θέμα της Υπερνηστερίας. Δεν λειτουργεί λοιπόν, λέει, το 5-2 και θέλουμε να βρούμε μέσα από το διάλογο να φύγουν τα ρωσικά στρατεύματα και όλα τα όπλα από την Υπερνηστερία και να επανενωθεί το έδαφος της Ουκρανίας. Υπενθυμίζεται ότι ο ρωσικός στρατός έχει αναπτυχθεί στην Υπερνηστερία από τον Ιούλιο του 1992 κατόπιν συμφωνίας με τη Μολδαβία, προκειμένου να διευθετηθεί ειρηνικά η στρατιωτική σύγκρουση στην Υπερδνειστερία. Τώρα, αυτή την κατηγορία της Προέδρου της Μολδαβίας, της Μάγια Σαντούμ, την απορρίπτει η Μόσχα και λέει ότι τέτοιο σχέδιο αποσταθεροποίησης της Μολδαβίας δεν υπάρχει. Το απορρίπτει αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Τέτοιου είδους ισχυρισμοί είναι ανυπόστατοι και ατεκμηρίωτοι, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προκαλεί ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και στη Μολδαβία, λέγοντας ότι το Κίεβο προσπαθεί να παρασύρει τη Μολδαβία σε μια σκληρή αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Τώρα, ποια σκληρή αντιπαράθεση? Η Μολδαβία είναι μια μικρή, αδύναμη, φτωχή χώρα. Με καλούς ανθρώπους, να πείτε όλοι οι άνθρωποι καλοί είναι, αλλά με καλούς ανθρώπους, όσοι έχω γνωρίσει, είναι μορφωμένοι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, αλλά είναι φτωχοί. Μια χώρα που, αν δείτε το χάρτη, της έκοψαν και την πρόσβαση στη θάλασσα για μερικά χιλιόμετρα, όταν αυτοί που έκαναν τους χάρτες. Λοιπόν, αυτά. Να υπενθυμίσουμε τι είπε η Μάγια Σαντού, η πρόεδρος. Οι προσπάθειες του Κρεμλίνου να φέρει τη βία στη Μολδαβία δεν θα πετύχουν. Ο κύριος στόχος μας είναι η ασφάλεια των πολιτών και του κράτους. Ο στόχος μας είναι η δημόσια τάξη στη χώρα. Λοιπόν, τώρα είδα πριν από λίγο ότι κρατούνται στο αεροδρόμιο του Κισινάου και μια ομάδα, η Παρτιζάν νομίζω, της Σερβίας, θέλοντας να δείξουν η Μολδαβία ότι και αυτοί θα συμμετείχαν σε αυτό το σχέδιο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, κάτι γίνεται εκεί. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα αποσταθεροποιηθεί και αυτή η συμπαθής χώρα. Να πούμε ότι στη Μολδαβία ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Εκεί είναι ο Αλέξανδρος Ψηλάνδης, από εκεί ξεκίνησε. Κατήλθε η λεγόμενη Μολδοβλαχία, κατήλθε στη συνέχεια στη σημερινή Ρουμανία και είχαμε τον αγώνα του 1821. Από εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση. Για μας είναι ιερός τόπος. Έχουμε κάθε ενδιαφέρον και θα έλεγα και δικαίωμα να λέμε να μην παρισφρήσει, να μην επεκταθεί η φωτιά του πολέμου και σε αυτή την ιστορική για την Ελλάδα χώρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Ωραίο θέμα είναι αυτό. Όταν λέω ωραίο θέμα δεν εννοώ είναι ωραία αυτά που γίνονται, αλλά ότι είναι ενδιαφέρον. Νέα μυστηριώδης αυτοκτονία Ρώσου στρατηγού, λίγες εβδομάδες πριν απολύθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τον αναφέρει η Jerusalem Post ως πρώην Υπουργό Εσωτερικών της Ρωσίας. Ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών της Ρωσίας, υποστράτηγος Μακάροφ Βλαντιμίρ, βρέθηκε νεκρός σε ένα προάστιο κοντά στη Μόσχα,
λίγες εβδομάδες αφού του φέρεται να απαλλάχθηκε από τη θέση του από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Για να τα μεταδίδουν αυτά και να μην τα κρύβουν, τα μεταδίδουν για παραδειγματισμό. Να δείτε παρακάτω. Ο Μακάροφ, ο οποίος στο παρελθόν είχε υπηρετήσει και ως αναπληρωτής επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης για την Καταπολέμηση του Εξτρεμισμού και ήταν γνωστός για την καταστολή όσων των διαφωνούντων, βρέθηκε νεκρός με αυτοτραυματισμό στο κεφάλι, σύμφωνα με το ρωσόφωνο ειδησιογραφικό πρακτορείο ΣΟΤΑ, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται ως αυτοκτονία. Μετά την αναφερθή σε ξαφνική απόλυσή του τον περασμένο μήνα, ο Μακάροφ είχε πέσει σε βαθιά κατάθλιψη και δεν ήξερε πώς να συνεχίσει την καριέρα του μετά από μια ζωή στην στρατιωτική θητεία, είπαν συγγενείς του στο κανάλι Telegram. Αυτό λοιπόν είναι ένα περιστατικό. Να δούμε και μερικά άλλα που έγιναν το τελευταίο διάστημα μετά από τότε που άρχισε ο πόλεμος. Ο Μακάροφ είναι ο τελευταίος των Γκρίκων σε μια σειρά μυστηριωδών αυτοκτονιών που συνδέονται με τον Πούτιν και το καθεστώς του, γράφει η Jerusalem Post σε σχετικό της άρθρο. Ο Ρώσος πολιτικός και επιχειρηματίας Παβέλ Αντόφ βρέθηκε νεκρός έξω από το ξενοδοχείο του στην Ινδία το Δεκέμβριο αφού έπεσε από το παράθυρο. Άλλοι, είπατε, είδα τι είχε πει άλλοι, θα γίνω από το παράθυρο. Αυτός έπεσε από το παράθυρο, δεν πηδήχθηκε από το παράθυρο. Λοιπόν, είχε προηγουμένως επικρίνει τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο ως τρομοκρατία και μετά πηδήχθηκε από το παράθυρο. Λοιπόν, ο Ρώσος Ιβάν Πεχορίν, 39 ετών, διαπιστώθηκε ότι πέθανε τον Σεπτέμβριο αφού έπεσε στη θάλασσα ενώ έπλυε στα ανοιχτά του νησιού Ρούσκι στη θάλασσα της Ιαπωνίας, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Την 1η Σεπτεμβρίου, ο Ραβίλ Μαγκάνοφ, 67 ετών, αντιπρόεδρος της ρωσικής εταιρείας πετρελαίου Λουκόιλ, πέθανε μετά από μία ύποπτη πτώση από το παράθυρο ενός νοσοκομείου της Μόσχας. Πάλι από το παράθυρο. Δεν είπαμε να αποφεύγετε τα παράθυρα. Μακριά από τα παράθυρα. Ο Λετωνοαμερικανός επιχειρηματίας και διάσημος κριτικός του Πούτιν, ασκούσε κριτική στον Πούτιν, Νταν Ραποπόρτ, φέρεται να πήδηξε από το παράθυρο του διαμέρισματός. Συγγνώμη που γελάω τώρα, εντάξει. Δεν είναι η γέλη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φέρεται να πήδηξε από το παράθυρο του διαμερίσματός του στην Ουάσιγκτον τον Αύγουστο. Ένας διάσημος επικριτής του Πούτιν είχε στην κατοχή του το τηλέφωνό του, τα κλειδιά του αυτοκινήτου, σχεδόν 3.000 δολάρια σε μετρητά και ένα δίπλωμα οδήγησης από τη Φλόριντα τη στιγμή που πηδήχθηκε από το παράθυρο. Η αστυνομία δεν υποπτεύεται επί του παρόντος παράνομο παιχνίδι, αν και ερευνά το θάνατο του Ραπαπόρτ. Η χείρα του, η Αλένα Ράποπορτ, αμφισβήτησε τις αναφορές ότι ο θάνατος του σύζυγου της προκλήθηκε από αυτοκτονία. Δεν υπήρχαν σημειώματα αυτοκτονίας, ούτε αυτοκτονία, ούτε ταξίδι στο Λονδίνο, ούτε χωρισμός, είπε η γυναίκα του. Εδώ να θυμίσω ότι ο Μετβέντεφ είχε πει ότι επειδή είμαστε σε πόλεμο, υπάρχει σε ισχύ ένας νόμος που λέει ότι οι προδότες εκτελούνται και ότι υπάρχουν μια δύναμη η οποία κάνει αυτή τη δουλειά χωρίς να τους εντοπίζει κανένας. Δηλαδή σαν να μας φωτογράφιζε όλα αυτά που γίνονται. Πάντως υπάρχει και άγραφος νόμος, όλοι όσοι είτε είναι στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, είτε συνεργάζονται στενά με τις μυστικές υπηρεσίες και έκαναν τις υπηρεσίες τους μέσα από αυτή τη συνεργασία, όταν αυτομολούν, τότε να προσέχουν τα παράθυρα. Διότι είδατε αυτά που γίνονται. Εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό μια πραγματικότητα και θεώρησα καλό μεταξύ σοβαρό και αστείο να το πούμε, να αλαφρύνουμε λίγο και την κατάσταση. 29 και 30. Λοιπόν, καλά, αυτό το θέμα με τα μπαλόνια και με τα τέτοια είναι τεράστιο ζήτημα τελικά. Φαίνεται είναι πολύ σοβαρότερο από ό,τι θεωρήσαμε στην αρχή με το μπαλόνι το κινέζικο. Και αυτό γιατί
στα συντρίμμια που ανασύρονται από τη θάλασσα, από τις ακτές της Καρολίνα, βρέθηκαν πολύ σημαντικά εξαρτήματα που ήταν πάνω στον μπαλόνι, όπως για παράδειγμα αισθητήρες που πιθανώς χρησιμοποιούνται για την συλλογή πληροφοριών. Το κινέζικο αερόστατο, το οποίο σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ ήταν κατασκοπευτικό, με το Πεκίνο από την πλευρά των αρνείται της κατηγορίας, πετούσε επί μία εβδομάδα πάνω από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, προτού ο Biden διατάξει την κατάρριψή του. Το επεισάδιο κλιμάκωσε τις εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, με αποτέλεσμα ο Μπλίνκεν να αναβάλει την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ακολούθησαν μετά οι καταρρύψεις άλλων τριών αντικειμένων, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ένα κάθε μέρα, στον Καναδά και στην Αμερική, στις ΗΠΑ. Τώρα, επειδή ξέρετε στις ΗΠΑ, σας είπα ότι είναι σαν νησί, απολύτως προστατευμένοι, δεν μπορούν να διανοηθούν ότι είναι δυνατόν να απειληθούν. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτός ο εφησυχασμός, αυτή η άνεση, δεν πρόκειται να μας απειλήσει ποτέ κανένας, γι' αυτό έγινε το ΝΑΤΟ, για να μην προέλθει ποτέ καμία απειλή από τον Ατλαντικό, γι' αυτό λέγεται Βορειοατλαντική Συμμαχία. Καμία απειλή για τις ΗΠΑ. Είμαστε στην ουσία το ανάχωμα για τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ. Για να... Στον ειρηνικό όμως φαίνεται ότι υπάρχει μια ευπάθεια, γιατί από εκεί έρχονται τα... Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος ανησύχησε και επειδή σε τέτοιες κοινωνίες είναι εύκολη η φήμη, το έχουμε διδαχθεί αυτό και με τις φήμες, να εξαπλωθεί και να δημιουργήσει ακόμα και πανικό, αναγκάστηκε ο Υπουργός Άμυνας να κάνει δήλωση για το θέμα. Λοιπόν, ακούστε. Θέλω να διαβεβαιώσω τους Αμερικανούς ότι αυτά τα αντικείμενα δεν αποτελούν στρατιωτική απειλή για κανέναν στο έδαφος. Γιατί την έκανε? Γιατί κάποιοι σου λέει, μήπως φάμε τίποτα, κανένα βλήμα από πάνω. Άρχισε να φοβάται ο κόσμος για να τους καθησυχάσει. Αυτό είπε ο Λόιτ Όστιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, καθώς προσγειωνόταν στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, παρουσιάζουν κίνδυνο για την πολιτική αεροπορία και δυνητικά είναι απειλή συλλογής πληροφοριών. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, η κατάρριψη των τριών άλλων αντικειμένων ήταν πιο δύσκολη από την κατάρριψη του μπαλονιού, δεδομένου του μικρότερου μεγέθους τους και της αδυναμίας προσδιορισμού της θέσης τους μέσω ραντάρ. Είπαμε ότι ήταν μικρά, επειδή είναι μικρά και με μικρή ταχύτητα, δύσκολα εντοπίζονται από τα ραντάρ. Κατά τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, δεν έχουν ανασυρθεί συντρίμμια από τα τρία αντικείμενα που καταρρίφθηκαν. Ένα από αυτά έπεσε στην Αλάσκα, που εκεί έχει χιόνια και τα λοιπά και πάγους. Ένα άλλο καταρρίφθηκε στην περιοχή Yukon του Καναδά. Το ψάχνουν. Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν προβεί σε κάποια σύνδεση των περιστατικών. Ωστόσο, ο Justin Trudeau, Καναδός Πρωθυπουργός, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα τέσσερα υπτάμενα αντικείμενα που καταρρίφθηκαν τις τελευταίες ημέρες ήταν κατά κάποιο τρόπο συνδεδεμένα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Προφανώς υπάρχει κάποιο σχέδιο, κάποιο μοτίβο, το γεγονός ότι το βλέπουμε σε σημαντικό βαθμό είναι αιτία ενδιαφέροντος και ιδιαίτερης προσοχής, είπε ο Τριντό. Από το Reuters είναι οι πληροφορίες. Επίσης έχουν στοχοποιήσει οι Αμερικανοί κάποιον... είχαμε δήλωση η σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν Πιέρ, διευκρίνησε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εξωγήινων ή εξωγήινης δραστηριότητας της πρόσφατας καταρρύψης αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων πάνω από τη Βόρεια Αμερική. Ο Τζον Κίρμπι από την πλευρά του, από το Συμβούλιο Ασφαλείας, Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, σημείωσε ότι δεν μπορεί να επισέλθει δημοσίως σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά λέει ότι ήταν σε θέση να διαπιστώσει ότι η Κίνα έχει ένα πρόγραμμα αερόστατων μεγάλο ύψος που συνδέεται με τον κινέζικο στρατό. Είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν το εντόπισε, αλλά η κυβέρνηση του Μπάιντεν το εντόπισε. Εδώ γίνεται και πολιτική, όπως καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, σύμφωνα με τους New York Times, ο καθηγητής Γου Ζε είναι ο ηθήνων νους όλης αυτής της ιστορίας, έχει βραβευθεί για μια σειρά από τέτοιες ενέργειες και για σχεδιασμό μαχητικών αεροσκαφών και για τα αερόστατα. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι
πλέον ανακάλυψαν μια άλλη διάσταση στη συλλογή πληροφοριών, πιθανότητα ακόμα και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, γιατί είπαν ότι παίρνει μέχρι και υπερηχητικούς πυράβλους. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Επαναλαμβάνω, είναι ένα θέμα ενδιαφέρον που προκαλεί, είναι ένα ακόμα στοιχείο που αυξάνει την ένταση μεταξύ στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Κίνας, που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θέλουν τώρα να προκαλέσουν ένταση, θέλουν να κρατήσουν χαμηλά την ένταση, έχουν σοβαρά θέματα να αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, συνεχίζεται το σύριαλ. Ακούστε, ούτε στην ιστοσελίδα μας, ούτε και στο κανάλι ποτέ μιλήσαμε για τα εμβόλια και όλα αυτά. Δεν συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια διχασμού της κοινής γνώμης. Ο κάθε πολίτης δικαιούται να έχει την άποψή του, να κάνει ή να μην κάνει, να λέει ή να μην λέει. Εδώ θίγουμε το θέμα των εμβολίων, διότι υπάρχει οικονομικό σκάνδαλο. Προσέξτε. Συνεχίζεται το σύριαλ για τα διαβόητα SMS της Ursula von der Leyen με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer. Η New York Times οδηγούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστήρια για την αποτυχία του εκτελεστικού οργάνου να δημοσιοποιήσει μηνύματα κειμένου μεταξύ της Προέδρου Ursula von der Leyen και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Pfizer, Albert Bourla. Η εφημερίδα θα αντιμετωπίσει τους δικηγόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η Κομισιόν αντιμετωπίζει νομική υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τα μηνύματα τα οποία θα μπορούσαν να περιέχουν πληροφορίες για τις συμφωνίες που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αγορά δόσεων κορονοϊού αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μήνυση κατατέθηκε στις 25 Ιανουαρίου και δημοσιεύθηκε στο Δημόσιο Μητρώο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τη Δευτέρα, προχθές. Αλλά δεν υπάρχουν ακόμα λεπτομέρειες πληροφορίες. Δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα επιβεβαίωσαν τις λεπτομέρειες στο Πολίτικο. Οι New York Times αρνήθηκαν να προβούν σε κάποιο σχόλιο, όπως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστά τα στόματα. Η μήνυση ακολουθεί έρευνα του Ιανουαρίου του 2022 από την Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια Emily O'Reilly, η οποία εντόπισε κακοδιαχείριση στις προσπάθειες της Επιτροπής να ανακτήσει αρχικά τα γραπτά μηνύματα μεταξύ της von der Leyen και του Bourla. Η έρευνα του διαμεσολαβητή διαπίστωσε ότι η Επιτροπή δεν ζήτησε ρητά από το προσωπικό του γραφείου του Προέδρου να αναζητήσει μηνύματα κειμένου. Σε απάντηση, η Επίτροπος για τις Αξίες και τη Διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βέρα Γιούροβα, ισχυρίστηκε ότι τα μηνύματα κειμένου πρέπει να έχουν διαγραφεί λόγω της μικρής διάρκειας και της εφήμερης φύσης τους. Βέβαια, δισεκατομμύρια είναι αυτά τώρα, εφήμερα είναι, θα δώσετε τα εκεί πέρα, τελειώνουμε. Η γερμανική εφημερίδα Bild κατέθεσε προηγουμένως μια σειρά αγωγών κατά της Επιτροπής, ζητώντας την αποκάλυψη εγγράφων που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις για την αγορά εμβολίων για τον κορονοϊό που κατασκευάστηκαν από τη Pfizer και από την AstraZeneca. Οι πληροφορίες από την Αυτεμπορική και από την Πολίτικο. Εδώ να πούμε, έχουμε μία συνέντευξη, την οποία δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε σήμερα, να την πούμε αύριο. Η πρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τον κορονοϊό μιλάει στην Αυτεμπορική, στην κυρία Ελίζα Καραγιώργη, για τη Pfizer, για τα εμβόλια και την κλίση της Ursula von der Leyen σε ακρόαση. Το θέμα είναι το τρίτο συμβόλαιο, το οποίο μόνο το τρίτο ήταν 1,8 δισεκατομμύρια εμβόλια. 1,8 δισεκατομμύρια εμβόλια. Πόσα λεφτά? Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσουμε αυτό. Ας σας αφήσω και σε αγωνία, αύριο θα τα πούμε, να το μελετήσω και όλα στο θέμα. Να μιλήσω και με τη δημοσιογράφο να δούμε τι είπε. Λοιπόν, άρα όπου διαφθορά και κακοδιαχείριση έχουμε και καταστροφές. Αυτά που έγιναν στην Τουρκία οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη διαφθορά και στην κακοδιαχείριση. Θα δούμε μετά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, σεισμός. Καταρχάς να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό, όχι συνολικά, πέθαναν άνθρωποι από τη μεσαία τάξη και κάτω, φτωχοί.
ήταν αυτοί οι οποίοι πήγαιναν στα φτηνά διαμερίσματα, δεν είχαν τη δυνατότητα, δεν ήταν και μορφωμένοι πιθανόν να κάνω και κάποια έρευνα πού μπαίνω, πού βάζω τα παιδιά μου. Και φυσικά ο βασικός λόγος που έπεσαν όλα αυτά είναι η διαφθορά. Ένας δήμαρχος στο Ερζίν είναι η βόρεια επαρχία του νομού της Αντιόχειας. Ένας δήμαρχος λοιπόν, ένα νέο παιδί, που είπε ποτέ δεν επέτρεψε να χτιστεί ούτε μία οικοδομή, 42.000 κάτοικοι στην πόλη αυτή, ποτέ δεν επέτρεψε να χτιστεί ούτε μία οικοδομή χωρίς να ελέγξουμε τα σχέδια και χωρίς να κάνουμε επίβλεψη στην οικοδομή. Όχι, γιατί σου φέρνει άλλο σχέδια και δεν βάζει σίδερα. Λοιπόν, σε αυτή την πόλη, παρότι είναι πάνω στο ρήγμα, δεν έπεσε ούτε ένα κτίριο, δεν υπάρχει ούτε ένας νεκρός. Τι είναι αυτό το πράγμα που συνέβη εκεί? Γιατί συνέβη? Συνέβη γιατί υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά και οι ευθύνες του Ερντογάν είναι τεράστιες. Μη βλέπετε, θα κάνει προσπάθειες να τα καλύψει όλα. Τα έχω το σχέδιο, το βλέπω. Σήμερα έχει Υπουργικό Συμβούλιο και στο Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασιστεί όλο αυτό το σχέδιο να συγκαλύψει τις ευθύνες του και να αρχίσει να μοιράζει χάντρες στον κόσμο, ούτως ώστε να ξανακερδίσει τις εκλογές. Λοιπόν, τώρα τι άλλο συμβαίνει εκεί? Οι λαϊλασίες, είπαμε και χθες ότι έχουν μείνει ολόκληρες πολυκατοικίες, δεν είναι μόνο τα συντρίμμια, υπάρχουν και πολυκατοικίες που μπορείς να τρυπώσεις μέσα να βρουν τα χρυσάφια των γυναικών και τα λεφτά. Έχουν γίνει συμμορίες, τρία κράτη απέστειλαν τα σωστικά του συνεργεία, Ισραήλ, Αυστρία και Γερμανία, για αυτό το λόγο. Διότι στην ουσία τους διώχναν από εκεί με πυροβολισμούς για να μπουν μέσα. Μιλούμε για τόνους χρυσό και πολλά λεφτά. Άμα μιλάμε για 10 εκατομμύρια κόσμο άφησε τα σπίτια του και δεν μπαίνουν μέσα, αυτά όλα είναι λεία για τις συμμορίες. Τώρα, ακούστε τι άλλο συμβαίνει. Είπαμε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Ερντογάν είναι οι πρόσφυγες οι Σύριοι. Είναι 3-3,5 εκατομμύρια που κατοικούν στην Τουρκία. Ο ίδιος ευθύνεται. Η Δύση και ο Ερντογάν είναι ο φανερός πρωταγωνιστής, το Κατάρ ο χρηματοδότης, και η Δύση είχε το σχέδιο να ανατρέψουν τον Άσαντ, αλλά με αυτό το σχέδιο κατέστρεψε μια χώρα, μια ιστορική χώρα την κατέστρεψαν. Εγώ δεν λέω ότι είναι δεξιός ψάλτης ο Άσαντ, έτσι, ούτε ότι είναι αρνή. Σε σχέση με τον Ερντογάν είναι προσκοπάκι, τα είπαμε, αλλά δεν είναι αρνή, εντάξει. Σκληρός, σκληρό καθεστώς του πατέρα, το πατέρας του ήταν ο πιο σκληρός, αλλά και το ίδιο καθεστώς συνεχίζεται. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία, έτσι. Καμία σχέση. Οι χριστιανοί απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα, το ίδιο και οι άλλες εθνότητες, απλά το καθεστώς είναι σκληρό, αλλά δεν είναι ρατσιστικό, εντάξει. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζουν αγαπημένοι, δεν ξέρω άλλη χώρα στον κόσμο αν είναι έτσι. Πήγα και το είδα με τα μάτια μου. Λοιπόν, η Τουρκία λοιπόν ήταν αυτή η οποία όλα τα όπλα πήγαν εκεί, 40.000 τζιχαντιστές πέρασαν από την Τουρκία για να μπουν μέσα να ανατρέψουν τον Άσαντ. Έγινε ο πόλεμος, ήρθαν οι πρόσφυγες, αφού εσύ έκανες τον πόλεμο. Τι σου φταίει ο άλλος που έχεις εσύ 3-4 εκατομμύρια? Αυτή όμως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ψηφοφόρους του Ερντογάν και τώρα βρήκαν ευκαιρία όλες αυτές τις λαϊλασίες ή τους βιασμούς, διάβασα ότι γίνονται και βιασμοί, οι Σύριοι τα έκαναν. Και διώχνουν τους Σύριους από τους καταβλισμούς. Προσέξτε εδώ. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 48 ανθρώπους με την κατηγορία της λαϊλασίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν λέει όμως αν είναι Τούρκοι ή Σύριοι, δεν αναφέρει από πού είναι. Για λαϊλασίες σε κατεστραμμένα σπίτια και καταστήματα μετά το σεισμό, κατηγορούν Σύριους πρόσφυγες οι Τούρκοι. Με τη φήμη, σας είπα, η φήμη είναι απίστευτο πράγμα. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Με τα αντισυριακά συναισθήματα να φουντώνουν. Αντισυριακά συνθήματα όπως «Δεν θέλουμε Σύρους», «Να απελαθούν οι μετανάστες» και «Δεν είστε πλέον καλοδεχούμενοι» έκαναν την εμφάνισή τους στο Twitter. Σύριοι που έμειναν άστεγοι από το σεισμό λένε ότι τους έδιωξαν από καταβλισμούς για τους πληγέντες. Ένα Σύρος έφτιαξε καταδίγιο στη Μερσίνη αποκλειστικά για συμπατριώτες του αφού αντιμετώπισαν ρατσιστικές προσβολές. Τους πετάνε έξω. Σταματήσαμε να πηγαίνουμε στα σημεία όπου γίνονται επιχειρήσεις διάσωσης για να παρακολουθήσουμε, επειδή ο κόσμος όταν μας έβλεπε, μας έβριζε και μας έσπρωχνε όταν άκουγα να μιλάμε αραβικά. Είπε άνδρας που ζήτησε να μην κατονομαστεί.
μας κατηγορούν συνέχεια για λαϊλασίες, αλλά αυτό γίνεται μόνο για να σπείρουν τη διχόνοια», υποστήριξε. Λοιπόν, οι νεκροί, είπαμε, ξεπερνούν τις 40.000. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι και σε κάποιες περιοχές περίμεναν επί πολλές ημέρες να τους παρασχεθεί φαγητό και ένα πρόχειρο κατάλημα. Κάτοικοι και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες ανέφεραν λαιλασίες, ενώ πολλές ξένες αποστολές διάσωσης διέκοψαν το έργο τους λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφάλειας, όπως σας είπα. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, είπαμε ότι ένας άνθρωπος στη Μερσίνα, ο Σύρος πρώην πολιτικός της αντιπολίτευσης Μουσταφά Άλλη, έστεισε ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο στη Μερσίνα για περίπου 250 Σύρους. Στην αρχή, σε πολλά καταφύγια δεν ρωτούσαν τους ανθρώπους αν ήταν Τούρκοι ή Αλλοδαποί. Αλλά την επόμενη, όταν υπήρξαν κάποιες διαφωνίες και κάποια ρατσιστικά σχόλια, σκεφτήκαμε ότι ίσως ανακύψουν κάποια προβλήματα που δεν τα θέλουμε ούτε εμείς ούτε αυτοί. Υπάρχουν διαφορές στην κουλτούρα, τον τρόπο ζωής, τη γλώσσα και αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να απειλήσει πολλά από αυτά τα προβλήματα. «Μας έδιωξαν μέσα στη νύχτα», λέει ο Μπιλάλ Αλ Σεϊχ, 35 ετών. Έφυγε από την Αλεξανδρέτα και ήρθε σε αυτό το καταφύγιο που έκανε ο Μουσταφά Άλλη. «Ήμασταν σε ένα ομαδικό καταφύγιο και μείναμε μια-δυο μέρες με κάποιους ανθρώπους και τώρα είμαστε εδώ. Τη νύχτα ήρθαν και μας είπαν ότι πρέπει να πάμε σε άλλο καταφύγιο. Έτσι γίνεται εδώ και μια εβδομάδα. Υποφέρουμε. Μας διώχνουν όπου και αν πάμε». Λοιπόν, επίσης ο Τσαβούσογλου έκανε δήλωση, είπε «δεν θα δεχθούμε άλλους Σύρους πρόσφυγες που έχουν καταστραφεί. Υπάρχει άλλη ατραγωδία από εκεί μεριά. Πάλι με ευθύνη της Τουρκίας. Στο Αφρίν γίνεται εθνοκάθαρση. Διάβασα τώρα ότι μπαίνουν στα νοσοκομεία και κλέβουν και τα παιδιά. Και τα παιδιά τα κλέβουν. Μπήκαν στο νοσοκομείο στο Αφρίν αυτοί οι τζιχαντιστές και οι Τούρκοι». Λοιπόν, αυτά με τον σεισμό. Πάμε στο επόμενο θέμα. Είπαμε ότι σήμερα ο Μπουλέντ Αρίντς είναι ο μόνος ίσως από τους συνιδρυτές του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης που έχει μείνει δίπλα στον Ερντογάν. Όλοι οι άλλοι φύγαν. Όλοι. Και αυτός είναι ψιλοερωτικός. Δεν είναι. Τον κατηγόρησαν ότι είναι γκυλενιστής. Ο γαμπρός του κατηγορήθηκε ότι είναι γκυλενιστής. Έμεινε αυτός κοντά στον Ερντογάν και στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Ασκεί κριτική πότε-πότε. Λοιπόν, σήμερα είπε ότι δεν μπορεί να γίνουν εκλογές. Δεν μπορούν αντικειμενικά να γίνουν εκλογές ούτε στις 14 Μαΐου ούτε στις 18 Ιουνίου. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Προετοιμάζει τον κόσμο, την κοινή γνώμη, ούτως ώστε να υποχρεωθούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμφωνήσουν στο σχέδιο του Ερντογάν, που είναι εκλογές στις 31 Μαρτίου του 2024, μαζί με τις δημοτικές εκλογές να γίνουν και οι εθνικές εκλογές και οι προεδρικές, να θολώσει εκεί το πολιτικό μήνυμα, να αρχίσει να μοιράζει χάντρες, κλειδιά από νέα διαμερίσματα, όμορφα κτλ. Και έτσι να μπορέσει να κουκουλώσει τις ευθύνες του για να ξαναεκλεγεί. Θα είμαστε εδώ, τα δούμε όλα αυτά. Αλλά σας λέω τώρα τι αρείουμε από τουρκικά δημοσιεύματα και από δηλώσεις αξιωματούχων για το θέμα. Να πούμε επίσης ότι το τουρκικό κράτος απαγορεύει την μεταφορά βοήθειας από το Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, το Κουρδικό, στις σεισμογενείς περιοχές, ασχέτως και αν οι μισοί κάτοικοι είναι Κούρδοι, που οι πληγέντες, γιατί, για να μην φανεί ότι το κόμμα, το Κουρδικό κόμμα, προσφέρει υπηρεσίες ενώ το ΑΚΠ είναι χαμένο. Διότι το ΑΚΠ θέλει εξουσία και φράγκα. Δεν είναι να δίνει στους πολίτες υπηρεσίες, εξουσία και φράγκα, έτσι. Απαγορεύουν, κατάσχουν τα κοντέινερ με τη βοήθεια, παίρνουν τα φορτηγά, τα παίρνουν μαζί με τα υλικά και τα δίνουν αυτοί, αλλά δεν υπάρχει πουθενά το κόμμα HDP, HDP, δηλαδή το κόμμα των Κούρδων, για να μην θεωρηθεί ότι προσφέρει υπηρεσίες και κερδίσει ψήφους. Αυτό είναι. Ψήφους μέσα από τα χαλάσματα βγάζει. Λοιπόν, θα διαβάσουμε τώρα όσο πιο γρήγορα γίνεται την ανακοίνωση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν για τον σεισμό. Έχει σημασία. Αφού δεν υπάρχει αντιπολίτευση στην Τουρκία, όλα τα έχουν θυμώσει, τουλάχιστον εμείς να πούμε την αλήθεια. Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, PKK, δεν σκοτώνει ο σεισμός, αλλά οι Ισλαμιστές του Ερντογάν και οι Γκρίζοι Λύκοι. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν εξέδωσε ανακοίνωση για τους ισχυρούς σεισμούς της 6 Φεβρουαρίου
η οποία λέει τα εξής. Το κίνημα για την ελευθερία του Κουρδιστάν και ο κουρδικός λαός χτυπήθηκαν και συγκλονίστηκαν από μία άλλη μεγάλη καταστροφή λίγο πριν από την επέτειο της Διεθνούς Συνωμοσίας της 15ης Φεβρουαρίου 1999, τότε που έγινε η απαγωγή του Αμπντουλάχ Ωζαλάν στην Τουρκία, από την Γένεια στην Τουρκία, που είναι η μέρα γενοκτονίας κατά των Κούρδων. Σε αυτόν τον μεγάλο σεισμό, που μπορούμε να ονομάσουμε ως καταστροφή του αιώνα, δεκάδες πόλεις και κομοπόλεις και χιλιάδες χωριά υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Χιλιάδες κτίρια κατέρευσαν, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους, εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίστηκαν και εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που γνωρίζουμε την πέμπτη μέρα μετά την καταστροφή. Τότε βγήκε η ανακοίνωση. Οι συνέπειες, ακόμα και με τις επιπτώσεις του σκληρού χειμώνα, είναι ίσως πολύ πιο σοβαρές από ό,τι περίμενε κανείς. Ο κουρδικός λαός και οι λαοί της Τουρκίας και της Συρίας έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές ως αποτέλεσμα του σεισμού, το επίκεντρο του οποίου ήταν το Μαράς. Εμείς οι Κούρδοι και οι λαοί της Μέσης Ανατολής και όλη η ανθρωπότητα έχουμε υποστεί μεγάλες απώλειες και ο πόνος μας είναι μεγάλος. Καταρχάς μοιραζόμαστε τον πόνο όλων όσων επλήγησαν από το σεισμό και όσων ένιωσαν τις επιπτώσεις του. Ευχόμαστε το έλεος του Θεού σε όσους έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν τη μεγάλη καταστροφή και ταχεία ανάρρωση για όσους τραυματίστηκαν. Τα συλληπιτήριά μας εκφράζουμε σε όλο το λαό μας, ιδιαίτερα στους συγγενείς των θυμάτων, τους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας και σε όλη την ανθρωπότητα. Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν στην κινητοποίηση και παρήχαν βοήθεια για να περιοριστούν οι ζημιές, να ανακουφιστούν τα δεινά και να επωλωθούν οι πληγές αυτής της μεγάλης καταστροφής. Πιστεύουμε ότι οι λαοί μας και η ανθρωπότητα θα ξεπεράσουν αυτόν τον πόνο. Ο σεισμός είναι ένα αμφίβολο μια φυσική καταστροφή που προέρχεται από τα βάθη της γης. Δεν είναι ακόμα γνωστό πόσο ακριβώς ποια γεγονότα στην επιφάνεια της γης επηρεάζουν αυτή την κατάσταση. Ωστόσο η ανθρωπότητα γνωρίζει πλέον πού ακριβώς βρίσκονται οι ζώνες του σεισμού. Είναι γνωστό ότι η γραμμή όπου έγινε ο σεισμός το πρωί της 6 Φεβρουαρίου είναι μια σημαντική σεισμογενής περιοχή. Βασική αιτία των συνεπειών είναι το γεγονός ότι οι οικισμοί δεν ήταν αντισεισμικοί και δεν ελήφθησαν σοβαρά μέτρα για ενδεχόμενο σεισμό. Επιπλέον, είναι σαφές ότι τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν από την κοινωνία για χρόνια ως φόρο σεισμού από το 1999 δεν δαπανήθηκαν για την αντισεισμική προστασία, αλλά δόθηκαν σε λαιλασίες υποστηρικτών του Ερντογάν, του ΑΚΕΠΕ και του ΜΕΧΑΠΕ, του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης. Άρα δεν σκοτώνει ο σεισμός, αλλά το κράτος και η κυβέρνηση που εξαπατούν τον κόσμο με απάτες και ψέματα. Ας αρκεστούμε προς το παρόν στην παρατήρηση ότι οι σεισμοί είναι φυσική καταστροφή. Ωστόσο, έχει επίσης αποδειχθεί ότι η κυβέρνηση Ερντογάν Μπαχτσελή, Ισλαμιστές Γκρίζι Λύκη, αντίθετα με τις εξαγγελίες της, στην πραγματικότητα δεν έχει λάβει κανένα μέτρο. Ο σεισμός αποκάλυψε και ξεσκέπασε το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης των Ισλαμιστών και των Γκρίζων Λύκων σε όλες τις πτυχές της. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Πρώτον, η κυβέρνηση δεν έλαβε καμία προφύλαξη από το σεισμό και για το σκοπό αυτό έδωσε τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από το λαό στους δικούς της υποστηρικτές. Δεύτερον, οι θεσμοί που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση για τέτοιες καταστροφές είναι ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση του σεισμού. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση Ερντογάν Μπαχτσελή δεν προχώρησε επαρκώς τα απαραίτητα μέτρα ανακούφισης και διάσωσης μετά το σεισμό και άφησε την κοινωνία στην τύχη της. Για αυτούς τους δύο λόγους, η κυβέρνηση ευθύνεται κυρίως για τις ζημιές και τον αριθμό των θανάτων. Τρίτον, με την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η κυβέρνηση του ΑΚΕΠΕ ΜΕΧΕΠΕ προσπαθεί να πολιτικοποιήσει τον απόϊχο του σεισμού και να παρατείνει τη ζωή της κυβέρνησης σε αυτή τη βάση. Η αλληλεγγύη που έχει δείξει ο λαός μας μέχρι στιγμής έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο μοίρασμα και την ανακούφιση του πόνου, ακόμη και αν δεν είναι απολύτως επαρκής. Ειδικά με το ξεπέρασμα του αρχικού σοκ, είναι σαφές ότι έχει σημειωθεί μια πολύ σημαντική αλληλεγγύη σε επίπεδο κινητοποίησης. Ακόμη και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης του φασισμού του Ερντογάν και του Μπαχτσελή δεν μπορούσε να αποτρέψει αυτήν την αλληλεγγύη και την κινητοποίηση των πολιτών. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα σημεία. Σαφώς δεν είναι σωστό οι κοινωνίες να εμπιστεύονται τη ζωή και τη μοίρα της στο κράτος σε τέτοιο βαθμό.
Αντί να ζητά κανείς βοήθεια από το κράτος μετά από μια καταστροφή, είναι σαφώς καλύτερο να πάρει προηγουμένως τη μοίρα στα χέρια του. Η φασιστική κυβέρνηση έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις ενός κράτους και χρησιμοποίησε τα χρήματα που υποτίθεται ότι συγκεντρώθηκαν για τους σεισμούς για δικό της όφελος. Η πραγματικότητα του κράτους και της κυβέρνησης που διακυβεύεται πρέπει να γίνει σωστά κατανοητή από όλους τους λαούς. Αντί να ζητούν βοήθεια από το κράτος, οι άνθρωποι θα πρέπει να πάρουν τη μοίρα τους στα δικά τους χέρια και να οργανωθούν ως κοινωνία. Από την πρώτη στιγμή το κίνημά μας για την ελευθερία κάλεσε όλους τους λαούς και την ανθρωπότητα να δείξουν αλληλεγγύη. Με βάση την κατανόηση ότι η κοινωνική αλληλεγγύη παραμένει ζωντανή, ζητήσαμε ιδιαίτερα από τους ανθρώπους μας στο εξωτερικό, καθώς και από το νότιο και το ανατολικό Κουρδιστάν, να βοηθήσουν το βόρειο και το δυτικό Κουρδιστάν. Το βόρειο βρίσκεται στην Τουρκία, το δυτικό Κουρδιστάν βρίσκεται στη Ροζάβα, στη Συρία. Γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να περιμένει κανείς από το κράτος, το κίνημά μας έδωσε εντολή σε όλες τις επαναστατικές και πατριωτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν στο έργο διάσωσης και απομάκρυνσης ερειπίων κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Η αρχή είναι ότι όλοι όσοι αυτοαποκαλούνται άνθρωποι πρέπει να μοιράζονται τους πόρους τους με αυτούς που έχουν υποφέρει από το σεισμό. Για να μην προσθεθούν νέα δεινά σε αυτά που προκάλεσε ο σεισμός, όλες οι δυνάμεις, οι επαναστατικές δυνάμεις του κινήματος έχουν κληθεί να μην προβούν σε επιθετικές ενέργειες εκτός και αν τους επιτεθούν. Εννοεί οι άνδρες του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν και οι αντάρτες. Αυτή η στάση του κινήματός μας θα συνεχιστεί μέχρι να αυλυνθούν και να εξαλειφθούν τα βαριά δεινά που προκάλεσε ο σεισμός. Είναι ξεκάθαρο ότι ο φασισμός των Ισλαμιστών και των Γκρίζων Λύκων πιάστηκε ξανά στον ύπνο με το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου και αποκαλύφθηκε. Έχει αποκαλυφθεί πως η κυβέρνηση λαϊλάτισε το φόρο σεισμού που εισέπραξε από το λαό για τους υποστηρικτές της και τον επένδυσε στον πόλεμο κατά του κουρδικού λαού. Τώρα θέλει να χρησιμοποιήσει τις συνέπειες του σεισμού ως δικαιολογία για τον πόλεμο και να παρατείνει την παραμονή της στην εξουσία επιβάλλοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θα λογοδοτήσει ο φασισμός για όλες τις πράξεις τους μία προς μία. Δεν θα επιτρέψουν οι δημοκρατικές δυνάμεις την αναβολή των εκλογών λόγω του σεισμού και θα εξαλείψουν τον φασισμό από την ιστορία. Αυτά λέει και ορισμένες άλλες παρενέσεις. Είναι σημαντικό, πιστεύω, είναι μια άλλη πτυχή, αποκαλύπτει μια άλλη πτυχή που δεν την ακούμε ούτε στην Τουρκία δυστυχώς ούτε και στην Ελλάδα, διότι ο κεμαλισμός και ο ερντογανισμός έχει παρεσφρήσει στην Ελλάδα, έτσι. Ακούσατε χθες τι είπαν οι πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, θα επιτροχάνε θα αναφέρουμε τα υπόλοιπα θέματα. Το επόμενο θέμα είναι ότι στην Κύπρο, η Κύπρος ήταν γνωστό αυτό, αλλά τώρα είδε το φως στη δημοσιότητα στη Γερμανία, ότι η Κύπρος θα πάρει 6+6 επιθετικά ελικόπτερα από την Γερμανία. Αυτό λοιπόν έγινε ένα θέμα, συζητιέται στη Γερμανία. Δεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες η γερμανική κυβέρνηση, την Deutsche Welle έχουν αναδείξει το θέμα. Απλά θα σας πω τι είπε γι' αυτό η Sevim Dagdelen, μια Κούρδισσα που βρίσκεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας, η οποία είναι εισηγήτρια της αριστεράς στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερμανικής Βουλής. Τι είπε λοιπόν για το θέμα? Η πολιτική εξαγωγών όπλων της γερμανικής κυβέρνησης προς τη χώρα εταίρο του ΝΑΤΟ, στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία, καθώς και προς την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ύπουλη και υποφελής μόνο για τα κέρδη των γερμανικών εξοπλιστικών εταιριών. Μολονότι η Τουρκία έχει εξοπλιστεί με άρματα μάχης τύπου Λέοπαρτ και γερμανικά υποβρύχια, τα οποία αυτά και τα δύο τα χρησιμοποιεί κατά της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, η κριτική εκ μέρους της Κύπρου για την πολιτική κλιμάκωσης μπορεί να φημωθεί με την παράδοση αντερματικών όπλων και ελικοπτέρων μάχης. Δηλαδή λέει, άμα της δώσετε και της Κυπριακής Δημοκρατίας ελικόπτερα και αντιαρματικά, τότε στην ουσία δεν μπορεί να σας κατηγορεί ότι δίνετε και στην Τουρκία όπλα, διότι της κλείνετε το στόμα. Λέει λοιπόν, η Κύπρος θα μπορούσε να βοηθεί πολύ περισσότερο εάν η γερμανική κυβέρνηση δεν συνέχισε να αρνείται, όπως έκανε και στην περίπτωση επιθετικών πολέμων άλλων νατοϊκών εταίρων, την καταδίκη της κατοχής της Κύπρου εκ μέρους της Τουρκίας ως παράβαση του διεθνούς δικαίου. Λέει δηλαδή
αντί να βοηθήσουμε όπλα την Κύπρο, δεν καταδικάζει την εισβολή και την κατοχή, τη συνεχιζόμενη. Δίκιο έχει. Εγώ δεν λέω ότι το ένα πρέπει να. Και τα δυο. Και να δώσει και να καταδικάσει. Λοιπόν, κλείνοντας, η Νταγκδελέν είχε καταθέσει τον περασμένο φθινόπωρο επερώτηση προς τη γερμανική κυβέρνηση σχετικά, προσέξτε, με τις άδειες, τον όγκο για τη φύση των γερμανικών εξαγωγών εξοπλιστικών συστημάτων προς την Τουρκία το 2022. Μεταξύ άλλων, είχε θέσει ερώτημα σχετικά με τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης απέναντι σε ψήφισμα του Κυπριακού Κοινοβουλίου, το οποίο καλούσε την Γερμανία να αποσύρει γερμανικά Λέοπαρ 2α4 που βρίσκονται στα κατεχόμενα κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, με τη γερμανική κυβέρνηση να μην δίνει καμία απάντηση, επικαλούμενη το απόρριτο των συνομιλιών. Λέει δηλαδή, τι κάνετε εκεί πέρα, τι κάνετε εκεί, γιατί αφήνετε γερμανικά άρματα? Εσείς τα δώσατε τα άρματα με άδεια εξαγωγής για την Τουρκία, όχι σε μια κατεχόμενη χώρα. Δίκιο έχει, και τα χρησιμοποίησαν και εναντίον των Κούρδων στο Αφρίν. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Τελευταίο θέμα έχει να κάνει με την πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία. Ακούστε. Η Τουρκία δεν ξύπνησε ένα πρωί ο Ερντογάν και είπε, α, θα πάω να υπογράψω ένα τουρκολιβικό μνημόνιο με τη Λιβύη, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Παρεμπιπτόντως, η κυβέρνηση της Λιβύης, ο λαός της πεινά, έδωσε 50 εκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία για το σεισμό. Δεν ξύπνησε ο Ερντογάν ένα πρωί και είπε, α, δεν πάω να υπογράψω ένα μνημόνιο με την Λιβύη, το τουρκολιβικό μνημόνιο, να λαιλατίσω την ΑΟΣ της Ελλάδας. Δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε, πάω να πάρω την αμόχωστο. Δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε, δεν κάναμε και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας τώρα που καθόμαστε και εδώ στο ανιαρό αυτό περιβάλλον της Άγκυρας και έχω και μοναξίες μέσα στο σαράι. Δεν κάναμε ένα δόγμα της γαλάζιας πατρίδας έτσι για να περνάει η ώρα? Δεν είναι πλάκα αυτά. Δεν είναι πλάκα αυτά. Με αυτά υποθηκεύεται το μέλλον της Ελλάδας και της Κύπρου και της Ελλάδας. Υποθηκεύεται. Εάν λειτουργήσει το τουρκολιβικό μνημόνιο, αφαιρώντας από την Κυπρία, μη αναγνωρίζοντας στην Κρήτη δικαίωμα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα πέραν των χωρικών υδάτων, αυτό η Τουρκία θα το επικαλυστεί και στο Αιγαίο, στη γαλάζια πατρίδα, και τότε αντίο Αιγαίο. Και αν φύγει το Αιγαίο, αν δείτε το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, φτάνει μέχρι τις εκβολές του Νέστου. Μετά θα τεθεί και το θέμα της Θράκης. Όταν λοιπόν αυτά είναι σε ισχύ και όταν έχουν προηγηθεί οι Ήβρεις, παρεμπιπτόντως, για την αγκαλιά του Δένδια με τον Τσαβούσογλου, να σας πω κάτι. Άμα δεν είναι υπουργός εξωτερικών, να πάει να αγκαλιαστεί, να φιληθεί και στο στόμα, τι μας νοιάζει? Ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών πάει και αγκαλιάζεται με αυτόν ο οποίος έχει κάνει όλα αυτά? Δηλαδή, ατρελαθούμε εδώ πέρα. Τι παλαβομάρες είναι αυτές? Έχετε δει να πάει ο υπουργός εξωτερικών της Ολλανδίας ή της Αμερικής και να πάει να αγκαλιάζεται με τον Ρώσο ή με τον Κινέζο? Τι ανοησίες είναι αυτές? Εν πάση περιπτώσει, διάβασα ότι και ο Αμερικανός πρέσβης, αυτόν που προχτές έβριζε ο Σοϊλού, άλλε ήταν έξοχος ο αγκαλισμός. Εγώ πιστεύω ότι και μας δουλεύουν κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, εδώ να το συνειδητοποιήσουν οι διπλωμάτες. Ο κύριος Λάζαρης εκεί δεν ξέρω τι γράφει από την Άγκυρα. Να συνειδητοποιήσουν οι διπλωμάτες, να συμβουλεύουν σωστά τον Υπουργό Εξωτερικών να αποφεύγει αυτές τις ανοησίες. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα μπανανία. Να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Ο Υπουργός Εξωτερικών πρέπει να είναι σοβαρός. Διότι οι προηγούμενες αγκαλές έγιναν εδώ στο Διόνυσο και μετά ακολούθησαν όλα τα άλλα. Αυτά που είδαμε, τα ορούς, ρέις και τα λοιπά. Η απόπειρα εισβολής, όλα αυτά τα ξεχάσαμε? Να πάμε εκεί και να μας λέει, να μας τη λέει ο Τσαβούσογλου ότι δεν πρέπει να περιμένουμε το σεισμό για να εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας? Τι μας λες ρε φίλε? Δηλαδή τι, εμείς φταίμε που οι σχέσεις είναι σε αυτήν την κατάσταση? Σαν να είπε στον Δένδια ότι να, εσείς φταίτε που είναι κακές οι σχέσεις και τώρα περιμένεις το σεισμό για να τις εξομαλύνουμε. Τι ήθελε να πάει? Να σας πω κάτι. Αν κάποιος χρωστούσε να έρθει, αυτό ήταν ο Τσαβούσογλου, να έρθει και να ευχαριστήσει για τη βοήθεια. Όχι να πάμε εκεί και να μας την πει ο Τσαβούσογλου.
Εν πάση περιπτώσει, σταματήστε με αυτή την ιστορία. Με τα κομματικά γυαλιά. Σταματήστε πια αυτή την ιστορία. Τα λάθη, λάθη και τα σωστά, σωστά. Εμείς εδώ ανεβάσαμε το δέντια στον ουρανό. Και με την εκπομπή και με την ιστοσελίδα μας. Και δεχθήκαμε κριτικές από αυτούς που δεν γουστάρουν το δέντια. Όταν κάνει λάθη, τι θέλετε δηλαδή να λέμε? Ότι καλά, σωστά τα κάνει. Λοιπόν. Εντάξει, συγχωρήστε με που ανέβασα τον τόνο, αλλά. Λοιπόν, αυτά έχω να πω για απόψε. Είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλοι, όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.